Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης και μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών θα προσπαθήσουμε ψηφίδα με ψηφίδα να ανασυνθέσουμε την ιστορική γνώση θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στην ιστορική μνήμη έχει χαραχθεί ανεξίτηλα ο αντίκτυπος που είχε η εξέγερση του Πολυτεχνείου της Αθήνας εκείνο το σημαδιακό Νοέμβρη του 1973. Ωστόσο, εστίες διαμαρτυρίας και ξεσηκωμού των φοιτητών είχαμε και σε άλλες πόλεις. Μπορεί να μην είχαμε τα δραματικά γεγονότα και τους θανάτους όπως στην Αθήνα, συνέβησαν όμως και ηρωισμοί, συλλήψεις και φυσικά πολύ ξύλο. Μέσα από αυτό το αφιέρωμά μας, ανασυνθέτουμε το σκηνικό της κατάληψης του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης μέσα από μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Μετά από την κατάληψη της δημοκρατίας από τους συνταγματάρχες το 1967, για μεγάλο διάστημα το κλίμα στα πανεπιστήμια και γενικότερα το φοιτητικό κίνημα ήταν πάρα πολύ άτονο. Κανείς δεν τολμούσε να κάνει κάτι ελεύθερα χωρίς τη συγκατάθεση του καθεστώτος. Το σπουδαστικό, ειδική υπηρεσία της ασφάλειας, καιροφυλακτούσε μέσα στους διαδρόμους των σχολών. Δεν άργησαν μάλιστα και οι πρώτες συλλήψεις και απομακρύνσεις αντιφρονούν των φοιτητών και καθηγητών. Ωστόσο, οι πρώτοι πυρήνες αντίστασης είχαν ήδη αρχίσει να συγκροτούνται, όπως οι φοιτητικές αντιδικτατορικές οργανώσεις, κυρίως της ΑΝΤΙΕΦΕΕ και του ΡΙΓΑ Φεραίου. Φοιτητικές εκδηλώσεις αρχίζουν να εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη μαζικά από τις αρχές του 1972, αρχικά σαν αντίδραση στις συνελεύσεις που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν οι εγκάθετοι της Χούντας στους κλαδικούς συλλόγους, όπου υπήρξε η πρώτη μαζική παρέμβαση των δημοκρατικών φοιτητών κατά τις παροδίες των εκλογών που έγιναν το φθινόπωρο του 1972 μέσα από ένα όργιο τρομοκρατίας από ασφαλίτες, τραμπούκους και λοκατζίδες μέσα στο Πανεπιστήμιο. Και οδηγούμαστε πλέον στο μεγάλο άνοιγμα και τη μαζικοποίηση του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος από την άνοιξη του 1973. Μετά την κατάληψη της νομικής στο Φλεβάρι στην Αθήνα, η διορισμένη από τη Χούντα διοίκηση της ΦΕΑΠΘ προσπάθησε να συγκαλέσει συγκέντρωση με σκοπό να εγκρίνει τα μέτρα στράτευσης των φοιτητών και να καταδικάσει την κατάληψη της νομικής. Αυτή η συγκέντρωση, με τη μαζική συμμετοχή των δημοκρατών φοιτητών, μετατράπηκε στην πρώτη μεγάλη αντιδικτατορική συγκέντρωση των φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα της Αθήνας εκείνο τον Νοέμβρη του 1973 έγιναν γνωστά στη Θεσσαλονίκη την 5η 16 Νοεμβρίου. Και μάλιστα, οι ειδήσεις που κατέφθαναν έλεγαν ότι πέρα από την κατάληψη του Πολυτεχνείου στην Αθήνα υπάρχει κατάσταση ξεσηκωμού. Έτσι, για τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης ήταν αυτονόητο ότι εφόσον η Αθήνα ξεσηκώθηκε και οι Θεσσαλονικείς χωρίς χρονοτριβή έπρεπε να ακολουθήσουν. Ο κλέρχος της Αωσίδης αφηγείται. Εκείνο το απομεσήμερο της 17ης Νοεμβρίου, τα νέα που έρχονταν από την Αθήνα ήταν καλά. Στην Πατησίων, ο κόσμος γύρω από το Πολυτεχνείο δεν μετριότανε και οι από μέσα όλο και δυναμώνανε. Οι δισταγμοί λιγόστεψαν, στο κάτω-κάτω μπορούμε να μην το κάνουμε, και μπήκανε στο δικό μας Πολυτεχνείο, στην άκρη της Πανεπιστημίου Πολής. Και εμείς μαζί, που φοιτητές μας είχε βρει η Χούντα. Βιαστικά, θαρρείς και ξέραμε ότι δεν είχαμε ώρα, στήσαμε τον πομπό, τα ιατρία, τον επισητισμό και τα άλλα χρειώδη. Θα μέναμε εκεί. Για πόσο? Θα έρθουν καμιά 200 να αντέξουμε αν δοκίμαζαν να μπουκάρουν ή απ' έξω, τραμπούκι της νύχτας, αλλά και φοιτητές, και εκείνα τα παιδιά της στρατιωτικής ιατρικής. Γενιά του Πολυτεχνείου κι αυτοί, ε. Ήρθαν δεκαπλάσιοι και βάλε. Άγνωστα πρόσωπα για τους μπασμένους της οργανώσης. Έτοιμοι για όλα δήλωναν. Για όλα αναρωτιόμασταν. Έγιναν οι ομάδες περιφρούρησης και όταν φάνηκαν οι πρώτοι ασφαλίτες, όλα τα περάσματα ήταν κλεισμένα. Η Κλεοπάτρα, ο Ανδρέας, ο Θωμάς, ο Φώτης καλούσαν από το ραδιόφωνο τους Σαλονικιούς να έρθουν. Ήρθαν λίγοι, οι πιο πολλοί για να πάρουν τα παιδιά τους. Και είχε νυχτώσει. Έτσι αμέσως τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς το Πανεπιστήμιο και συνέπεσε τις ημέρες εκείνες να γίνονται συνελεύσεις σχολών στο Πολυτεχνείο, γεγονός που ευνόησε την κατάληψη. Από την Παρασκευή 17 Νοέμβρη το πρωί άρχισε να εισέρχονται μαζικά οι φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. Η κατάληψη του συγκροτήματος άρχισε από μια συγκέντρωση των φοιτητών της σχολής στο Κηλικείο, που είχε σκοπό τη διαδήλωση διαμαρτυρίας για την παραπομπή και την καταδίκη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε τρίμηνη αποβολή 4 φοιτητών της αρχιτεκτονικής. Οι φοιτητές της κάθε σχολής έκαναν συνελεύσεις, εκλέγοντας την επιτροπή τους, και από αυτές τις επιτροπές στη συνέχεια εκλέχθηκε και η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της Κατάληψης, της οποίας το πρώτο μέλημά της ήταν να οργανώσει τις λειτουργίες μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Έτσι δημιουργήθηκαν επιτροπές περιφρούρησης, σύτησης ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η Επιτροπή Επισητισμού ανέλαβε την προμήθεια τροφίμων με ένα ποσό 20.000 δραχμών που συγκεντρώθηκε από έρανο, ενώ άλλη επιτροπή ανέλαβε την εξέβρεση κεριών για την περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
Η Επιτροπή Αυτοάμυνας φρόντισε για την εξασφάλιση του κτηρίου από τυχόν επιθέσεις αντιφρονούντων. Τέλος, δημιουργήθηκε γραφείο τύπου, στο οποίο λειτουργούν δύο μικροί ραδιοφωνικοί πομποί που εκπέμπουν σε μεσαία κύματα, καθώς και πολύγραφος για την εκτύπωση προκηρύξεων. Η Ρία Καλφακάκου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, περιγράφει τις σκηνές που διαδραματίστηκαν εκείνη την ημέρα. Μόνο στο Πολυτεχνείο, τη σχολή την Πολυτεχνική, ήταν η μόνη σχολή στην οποία γίνονταν συνελεύσεις μέσα στο κτίριο ένα χρόνο νωρίτερα. Με αφορμή κάποια φοιτητικά αιτήματα βγήκανε τα δικτατορικά αισθήματα, ας πούμε, και άρχισαν να συζητάμε για δημοκρατία, κάτω η Χούντα κτλ. Αλλά μαζική από όλες τις σχολές συνάντηση έγινε με αφορμή την κατάληψη του Πολυτεχνείου στην Αθήνα, όπου άρχισαν να γίνονται και συζητήσεις και εδώ να κάνουμε και εμείς το ίδιο, ώστε να το πούμε και να γίνει. Πέρασαν 3-4 μέρες, 5 πόσες πέρασαν, και το κάνουμε την τελευταία μέρα, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που το ίδιο βράδυ μπήκαν τα τάγκ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εμείς ίσα που προλάβαμε να καταλάβουμε το απόγευμα και 3 τη νύχτα να μας βγάλουν. Αυτά ήταν έτσι τα γεγονότα, και φυσικά τα αιτήματα σε πρώτο πλάνο ήταν δημοκρατία, όχι δικτατορία, όχι καταπίεση, κάτω η Χούντα. Στο μεταξύ, η αστυνομία τηρεί επιφυλακτική στάση χωρίς να επεμβαίνει. Αστυνομικοί με πολιτική περιβολή έχουν καταλάβει επίκαιρες θέσεις μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί και σε κεντρικά σημεία της πόλης. Το απόγευμα, νωρίς, όταν πια είχε πλημμυρίσει το Πολυτεχνείο από 2.500 φοιτητές, άρχισε και η πλειορκία του χώρου από την ασφάλεια. Νωρίς, μάλιστα, οι αστυνομικοί, αφού έσπασαν με τούβλα και πέτρες τα παράθυρα από την πίσω πλευρά του Πολυτεχνείου, προσπάθησαν να μπουν μέσα. Αποκρούστηκαν όμως από τους συγκεντρωμένους φοιτητές. Γύρω στις 7 με 8 το βράδυ, άρχισε να λειτουργεί και ο ραδιοφωνικός σταθμός που είχε κατασταθεί στα υπόγεια της αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης. Προσοχή, προσοχή! Εδώ ραδιοσταθμός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προσοχή, προσοχή! Οι φοιτητές της φυσικομαθηματικής σχολής, που ενωμένοι με τους 3.000 φοιτητές του Πολυτεχνείου και των άλλων σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχουμε καταλάβει το κτίριο του Πολυτεχνείου και διαχειρίζουμε την απόφαση μας να αγωνιστούμε ενάντια στη φασιστική καταπίεση του λαού μας και ενάντια στο ξεδούμιασμα από το ξένο κεφάλαιο. Πάλι ξεκίνημα με διαγώνες, οδηγή της ελπίδας. Αδέρφια μας συναγωνιστές, με τη σημερινή κατάληψη του Πολυτεχνείου, ο φασισμός πήρε για μια ακόμη φορά την απάντηση ότι δεν θα περάσει. 6 χρόνια καταπίεση, 6 χρόνια στιγμής δικτατορίας δεν φτάνουν για να κάνουν τους πραγματικά ελεύθερους δούλους. Οι ξένοι υπεριελιστές με τους δόξους λοκέδες τους, με τις ασφάλειες και τα πολιτικά τους ανδρίγελα, με τη βία, τους βασανισμούς και τις βιώσεις, δεν μπόρεσαν να ξεγελάσουν κανένα. Δεν μπόρεσαν να λυγίσουν κανένα. Κατά τις 9 άρχισαν να καταφθάνουν οι ειδήσεις από την Αθήνα ότι γίνονται συγκρούσεις και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοιο το ηρωικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στους συγκεντρωμένους φοιτητές, ώστε αν και υπήρχε δυνατότητα να απομακρυνθούν, από κανένα στο μυαλό δεν πέρασε η σκέψη για αποχώρηση, ούτε υπήρξε το πάθεια και πανικός. Αντίθετα, ψύχρεμα αντιμετωπίσαμε την κατάσταση, λέει ο Γιάννης Βασιλιάδης. Από τα μεσάνυχτα, πέρα από την αστυνομία και τους εγκάθετούς της, ο χώρος του Πολυτεχνείου είχε περικυκλωθεί και από στρατό, από λοκατζίδες και τεθωρακισμένα. Η εκένωση του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης έγινε στις 4 το πρωί του Σαββάτου, κάτω από την απειλή ότι τα άρματα μάχης θα αρχίσουν τον κανονιοβολισμό της σχολής, παρουσία του νομάρχη Θεσσαλονίκης, του υπροϊσταμένου της εισαγγελίας πλημελιωδικών κ. Παπαδέλη, του πρίτανου του Πανεπιστημίου κ. Δράκα και του αστυνομικού διευθυντή κ. Παπα-Νικολάου. Η Έρηση Φωτοπούλου, φοιτήτρια νομικής τότε, κατάφερε να ξεφύγει από τον κλειό των σωμάτων ασφαλείας. Εγώ μαζί με δύο συμφοιτητές μου ξεγλιστρήσαμε από μια έξοδο στο πίσω μέρος της σχολής. Μπήκαμε μέσα από το χώρο της έκθεσης τρέχοντας και χωριστήκαμε στη Χάνθ. Μετά από αυτό, υπήρξε συνεννόηση αστυνομικών και φοιτητών ότι δεν θα υπάρξουν συλλήψεις, και με αυτόν τον όρο άρχισε η εκένωση. Όμως η συμφωνία θετήθηκε, και έτσι εκείνο το βράδυ στην έξοδο του Πολυτεχνείου πιάστηκαν συνολικά 250 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια. Από αυτούς, 35 άτομα, μεταξύ τους και 5 γυναίκες, κρατήθηκαν στην ασφάλεια.
ο κλέαρχος Τσαουσίδης θυμάται χαρακτηριστικά. Ο σεβάσμιος πρίτανης, ο αδέκαστος εισαγγελέας, ο έντιμος αστυνομικός διευθυντής βιάζονταν. Ούτε κουβέντα να βγούμε το πρωί. Τώρα και κανείς δεν θα μας πειράξει. Θα πάμε σπίτια μας. Γύρω-γύρω λοκατζίδες και άλλα τάγκ ακροβολισμένα, τεθωρακισμένα στις γωνιές και περιπολικά, πολλά γαλατάδικα και κλούβες. Γύρισε ο Θωμάς να ξαναμπεί μέσα. Τι δουλειά έχουν οι κλούβες, είπε προς τη μεριά που ήταν ο πρίτανης και ο κύριος εισαγγελέας. Είχαν εξαφανιστεί. Τον άρπαξαν οι μαυροντημένοι. Βγαίναμε αργά, ανά τρεις. Μας σημάδευαν οι ασφαλίτες και μας έσπρωχνουν με τα όπλα οι ένστολοι. Στο κεφαλόσκαλο γινόταν η διανομή. Σαν το χάρο, αδύνατος και ψηλός, ο του σπουδαστικού αφέντης έδειχνε. Και τα κορμιά πετιόντουσαν στην κλούβα. Στο πλάι, στο δρομάκι που έβγαζε στο αχέπα, οι λοκατζίδες όπλιζαν και ξαναόπλιζαν. Αλλά άνοιγαν τον μπλόκο και τα παιδιά χάνονταν στο σκοτάδι. Στη βαλαωρή του, σε φάλαγγα κατά άνδρα. Εκατέρωθαν τα κτίνη με τα κλόπ. Τρέξτε! Και ουρλιαχτά. Ξεσκαρτάρισμα στον πρώτο όροφο, γυαλιά, λεφτά, κορδόνια, τσιγάρα, όλα στο σώρο πίσω από αυτόν που συλλάβιζε τα ονόματα και έδινε την εντολή. Κάτω στο 12ο, κάτω στον 8ο, κάτω, 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 ως τις 6 το πρωί. Ο ήρωας ασφαλίτης Κωστόπουλος έδερνε το Χρήστο Αγγελόπουλο. Δεμένο φυσικά, γύρω στα 14 κελιά, καμιά διακοσαριά, τόσο δεν θέλαμε να μαζευτούμε. Ψάχναμε να δούμε πώς να σταματήσουμε αίματα, πόνους. Άρχιζε η τελευταία μεγάλη νύχτα. Η Σοφία Νικηφόρου, νεαρή τότε δικηγόρος, συμμετείχε σε μια ομάδα δικηγόρων η οποία προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους κρατουμένους. Σηκώθηκα 5 το πρωί και πήγα στην εφημερίδα Μακεδονία για να μάθω τι έγινε. Αργότερα ετοιμαστήκαμε να πάμε στη Βαλαωρή του, όπου στεγαζόταν η ασφάλεια, αλλά μας απέτρεψαν οι μεγαλύτεροι για το φόβο των συλλήψεων. Ωστόσο, η συνεννόηση με τους κρατουμένους γινόταν μέσω συνδέσμων που είχαμε μέσα. Ένα λάθος τακτικής και μία μηχανιστική μεταφορά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου της Αθήνας στη Θεσσαλονίκη από την Επιτροπή Κατάληψης στέρισαν τη δυνατότητα ευρύτερης λαϊκής συμμετοχής στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, καθώς στην περίοδο εκείνη η Πολυτεχνική Σχολή βρίσκονταν στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Πανεπιστημίου Πολής χωρίς δρόμους προσπέλασης. Σημαντικό στοιχείο επίσης ήταν και το γεγονός ότι οι μηχανισμοί του παρακράτους και του εκφοβισμού των πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ισχυρότεροι, έτσι όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Σπύρος Κουζινόπουλος. Όμως, αυτό δεν σημαίνει πως η εξέγερση των φοιτητών του Αριστοτελείου ήταν ασήμαντη. Μπορεί να μην είχαμε τους νεκρούς αλλά και τους τραυματίες, τις συλλήψεις, το ξύλο και το μάζεμα στην ασφάλεια, τα είχαμε όλα αυτά, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βασιλιάδης. Για επίλογο αυτού του εφερώματος, δεν ταιριάζει τίποτα άλλο παρά τα λόγια της νεαρής τότε φοιτήτριας Έρσης Φωτοπούλου. Δεν νιώσαμε σε καμία περίπτωση φόβο. Στο μυαλό μου έχουν χαραχτεί όλες εκείνες οι στιγμές. Νομίζαμε ότι θα αλλάζαμε την Ελλάδα. Γεια σας.